Σουζούκι ή τον άλλο τον βιολιστή. Ποιος θα τους πάρει αυτούς ρε. Ποιος τους ξέρει αυτούς. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Σταύρακας. Ναι, Σταύρακα, πήγαινε πού δείξου. Γιατί μιλήσεις άσχημα στο κουμπαράκι μου. Εμπρός. Δύο Σταύρακα τηλέφωνα. Αδειά. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Ελία, 4 χρόνια πάω. Ναι. Πήγαινε και εσύ ρε, πήγαινε εδώ στα 10, όταν πας πάρε. Άντε ρε, τι να πούμε άλλο ρε, τι να πούμε άλλο ρε εσείς. Τι να πούμε άλλο ρε. Τι να πούμε άλλο ρε. Που έχετε ένα πρωτάθλημα πιο πάνω από τη Λάρισα. Ρε κακομύριδες. Σας θα πει και ο Αριανός. Πιο πολλά έχει ο Άρης από εσάς σε κούπες. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Φώτης ονομάζομαι. Ναι. Από Λευσίνα. Από Λευσίνα. Πήρα... Ναι, ναι. Ναι. Πήρα να σου πω ότι εάν θέλεις, μπορώ να σε δώσω δωρεάν εισιτήριο. Τι λέει, να μου δώσει εισιτήριο θέλει. Δεν λέει να το βάζει στον πάτος που θα μου δώσει εσύ εισιτήριο. Εμπρός. Του πάω και είπε. Α, της ρέλαξα. Του πάω. Άκουσε με. Όλο αυτό το εισιτήριο βάζω στον πάτος. Όλο. Αλλά και της ρέλα μου πες και αυτό βάλτε. Άμα θέλω να πάω θέατρο, έχω να πάω πάνω εδώ το... Πώς το λένε, το... το Κωνσταντίνο που μου αρέσει και ο ηθοποιός αυτός έχει πολύ γέλιο. Πώς σε να την δω. Έτσι δεν θέλει άλλο. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Είτε ο Μπρός, Νίκος από Σέρες, που είναι και Ολυμπιακός. Έλα, λέγε. Τι ομάδα πώς το λέ... Αριανός, Νίκος από Σέρες, Αριανός. Ναι, ναι. Πώς το λες αυτό με τους παοξίδες το λαλαλαλα. Ναι, λέγε, τι θες τώρα, δεν το λέω. Λαλαλαλα, δικεφάλε μαλάκα. Ναι. Λαλαλαλα, ρουφιάνε του βορρά. Άντε, είναι και ρουφιάνε. Θα έρθω ξανά για να σε κυνηγήσω. Τι του παπάλιο πουστάρα, πουστάρα. Μπράβο ρε φίλε. Καλό βράδυ. Για χαρά. Α, είναι και ρουφιάνος. Παιδιά, άκουσε κάτι. Στη ζωή μου έχω μάθει να μην μιλάω με ρουφιάνους, ούτε να κάνω παρέα, ούτε με πούστες, ούτε να κάνω παρέα. Τώρα εντάξει, βέβαια δεν κάνω παρέα, ούτε με Παναθηναϊκούς και αυτά, αλλά και με ρουφιάνους ειδικά. Κοιτάξτε, ο Αριανός έβαλε τα φόπολα. Δεν θα παίρνετε τηλέφωνο. Εγώ με ρουφιάνους δεν μιλάω. Ή θα λέτε, έλα είμαι ΠΑΟΚ, αλλά όχι ρουφιάνος, και θα μιλάμε. Οπότε θα λέτε, δεν είμαι ρουφιάνος. Για να μιλάμε. Εντάξει, κάθε ΠΑΟΚ ζήτησε άμα πάρει τηλέφωνο. Εμπρός. Στην Τούμπα θα έρθετε ποτέ. Στα διάλο πήγαινε, βλάκα. Είσαι ρουφιάνος. Λοιπόν, άκου, βλάκα. Ήσουν τότε που είχαμε πάει 150 πούλμα, το πρώτο ήταν σα... έξω από την 7 και το άλλο σαν Μάλγαρα. Άκουσε μου. Εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Να φέρετε 100 πούλμα στον Πειραιά. Να είναι το πρώτο, ας πούμε, στην 25 θύρα. Και το άλλο να είναι στην Ομόνια. Το να πεις το άλλο. Μπορείτε. Μπορείτε μαλάκες. Γύφτη. Δεν μπορείτε. Εμπρός. Καλησπέρα, Δάκη. Γεια. Τώρα αυτή η εποχή με τον πυρηνό ιό, εύχομαι σε όλη την Ελλάδα να τα πάει καλά. Και στο κάτω-κάτω να μην σκάμε που δεν ψήσαμε αρνί. Θα το ψήσουμε μετά το καλοκαίρι, όταν τελειώσει όλη αυτή η χαζομάρα. Ναι. Εύχομαι όλοι οι Έλληνες να είναι υγιείς. Α, δεν σου είπα το όνομά μου, Ευθυμιάδης από Μπαμπίνη. Ναι. Ολυμπιακάρα εννοείται, ναι. Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει κάποια άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Ναι. Δεν ξέρω, κάνω λάθος, άμα είναι με συμπληρώνεις. Μου είσαι τρελός, μωρέ, λέγε. Ναι, ήθελα να πω σε όλους τους Έλληνες δυνάμει, ναι. Να το ξεπεράσουμε όλο αυτό μαζί, μπορούμε. Ωραία, καλό βράδυ. Λοιπόν, καλά τα είπες. Λοιπόν. Τι θέλω να πω τώρα, πούστη. Ωραίες, καμιά φορά με νευριάζεται και χάνω κάποια που πρέπει να σας πω. Γιατί εδώ πέρα, ο πιο ήρεμος άνθρωπος της Ελλάδος να έρθει εδώ, πάνω από, μην πω υπερβολή, πάνω από μία ώρα δεν μπορεί να κάτσει και να βγαίνετε εσείς.
Δεν γίνεται. Τον βλέπω να σηκώνεται, να φεύγει, να τρέχει τρέχοντας. Εμπρός. Έλα, Τακί. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω λίγα πράγματα, θα κάτσει και θα κάνει τον Κινέζο. Τι θα κάνεις? Τι είπες, ρε. Να μου πεις κάποια πράγματα. Δεν θα πεις τίποτα. Θα μιλάμε εδώ. Τι θα πεις κάποια πράγματα, θα βγάλεις κανένα διάταγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Από εγώ στο σπίτι σου και από κάτσε ρε, μη μιλάς ρε. Από εγώ πέντε πράγματα, δεν γίνεται. Αυτά στα σπιτάκια σας. Σε αυτό το σπίτι, εδώ είναι ιερό. Έχουν χαθεί ψυχές για αυτό το, για αυτό το σήμα που φοράμε. Και γι' αυτό εδώ. Μουνόπανα. Θα είστε προσοχή. Έτσι. Εμπρός. Καλησπέρα. Ναι. Ολυμπιακός, από Εγάλεο. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο. Εμείς οι δύο έχουμε ένα κενό. Ένα κενό. Το κενό όπως είναι, βάλε κάτι ενδιάμεσα εκεί πέρα στον πάτο σου και σύρε μόνο σου και χωρίς και να... Άντε μου βλάκα. Εμπρός. Πού πάμε ρε. Εμπρός. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Τελευταία γραμμή δεν έγινε. Κουράστηκα τα νεύρα μου. Έλα, Τάκη μου. Ναι, έλα. Ολυμπιακός από Παγκράτη, Αλέξανδρος λέγομαι. Ναι. Ένα μήνυμα στα Βαζέλια και, στους Παοκτζίδες. Να κατέβουν στο Καραϊσκάκι με την Όπισθεν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας, αγόρι μου. Με την Όπισθεν, μάλιστα. Λο. Πονώνω το μυαλό σας, ο κόλλος σας πονάει. Κύριε σκηνοθέτα, δεν γίνεται άλλες γράμμες. Τελευταία, άντε, εμπρός. Απνιγώ, εμπρός. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, εσείς, ο Παοκτζής από την Καστοριά, ναι, ο Βλάκας. Που κάνεις από τον Καστοριά, Παοκ. Ναι, ρε, το κάνεις, άκουσε με. Κάνεις τον Παοκτζή από την Καστοριά, δεν πειράζει. Έλα, να δούμε και εσένα. Να δούμε και εσένα, λέγε. Ρε, θα μιλήσεις. Κοίτα, μη σε φάει το, πώς το λέμε, το θηρίο του Λόχνες, πώς το λέμε, έτσι το διάλειο. Λοιπόν, μαγκές, καλό βράδυ σε όλους. Εκτός από αυτούς τους οπαδούς που βρίζουν τους νεκρούς στη θύρα 7. Αυτό επανήλθε πια. Το είχα ξεχάσει κάποια στιγμή, με είχατε παρασύρει. Έτσι, εκτός από αυτούς που είναι άναδρους, που βρίζουν νεκρούς και είμαι περήφανος που είμαι Ολυμπιακός και οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν βρήσει ποτέ ένα νεκρό οποιασδήποτε ομάδος. Μέχρι τον Ξηροκώστα, το θυμάμαι στη ΣΑΕΚ τότε το γήπεδο, 2-3 που είχαμε νικήσει, πέρασε μπροστά μας και το χειροκρότημα. Εσείς ποτέ. Υπάρχει και αυτή η διαφορά που έλεγε εκείνος ο Παναθηναϊκός. Όλοι μια ιστορία έχουμε. Δεν έχουμε όλοι ρε, μια ιστορία. Αυτού είναι καθαρή, σε έναν ευρώμικη. Πώς θα γίνει δηλαδή. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Καλό βράδυ.